μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Ιδιαίτερα να καλωσορίσω τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Ολυμπία Στυλιανού, τους συναδέλφους από το τμήμα Ντασόν, από το τμήμα Γεωργίας, τους παραγωγούς μας που ασχολούνται με τα αρωματικά φυτά, τους δύο προσκεκλημένους μας και πολύ καλούς μας συνεργάτες, την Δόκτωρα Ελένη Μαλούπα και τον Δόκτωρα Γιώργο Τσοκτουρίδη, και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ημερίδα. Καλώ τη Γενική Διευθύντρια για ένα χαιρετισμό. Αγαπητοί φίλοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών να χαιρετήσω τη σημερινή ημερίδα. Η παρουσία διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα της προσδίδει μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαι σίγουρη ότι οι καλλιεργητές αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών θα αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους δίνεται για επιμόρφωση και ενημέρωση για τις εξελίξεις και προοπτικές στον τομέα αυτό. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επικροτεί και στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλουν οι επιστημονικές ομάδες που έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη διάδοση των γνώσεων μέσω της διοργάνωσης συναντήσεων σαν τη δική σας. Στην πλούσια χλωρίδα της Κύπρου συγκαταλέγονται και τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά που ως καλλιέργεια παρουσιάζουν καλές προοπτικές, έχουν το συνδυτικό πλεονέκτημα της υψηλής προστιθέμενης αξίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εναλλακτικές καλλιέργειες σε προγράμματα αναδιάθρωσης καλλιεργειών στην αρχιτεκτονική τοπίου, στη διατροφή αγροτικών ζώων, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για βιολογική καλλιέργειά τους. Η καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι μια δυναμική καλλιέργεια, όπως φάνηκε και από σχετική μελέτη του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, η οποία μπορεί να συμβάλλει στη αύξηση του γεωργικού εισοδήματος. Είναι δυνατή η δημιουργία μικρών βιομηχανικών μονάδων και η αξιοποίηση και ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στα πλαίσια της οικογενειακής γεωργίας, η οποία με τη σειρά της μπορεί να συμβάλλει στην τουριστική αξιοποίηση της Υπαίθρου. Επίσης, η καλλιέργεια αρωματικών φυτών μπορεί να συνεισφέρει και στην ανάπτυξη της μελισσοκομείας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών για ποιοτικά και υγιεινά τρόφιμα φέρνουν στο προσκήνιο και τη φαρμακευτική και κοσμητική αξία και χρήση αυτών των φυτών και των προϊόντων τους, για την οποία χρησιμοποιήθηκαν παραδοσιακά από τα πολύ παλιά χρόνια, πέραν της χρήσης τους ως αρτήματα. Πολλά από τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά χρησιμοποιούνται για την απομόνωση δραστικών ουσιών από τα αιθέρια ελαιά τους, τόσο στην φαρμακοβιομηχανία όσο και στη βιομηχανία των καλλιεργειών. Αυτή η προοπτική αυξάνει το ενδιαφέρον για μελέτη και αξιοποίηση αυτών των φυτών. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντική είναι η πρόθεση και προβολή των κυπριακών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η υλοποίηση δράσεων τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης και η ενίσχυση της έρευνας. Καθοριστικής σημασίας είναι και η αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητών, παραγωγών και μεταποιητών, με τελικό στόχο να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ τους. Ήδη το ΙΓΕ, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, έχει κατασκευάσει πιλωτικό υβριδικό ξηραντήριο αρωματικών φυτών, το οποίο βοηθά τους παραγωγούς στη ξήραση των προϊόντων τους. Αρκετοί γεωργοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής στις μονάδες τους. Επίσης, η καταχώρηση νέων προϊόντων ως προϊόντα ονομασίας προέλευσης ή προϊόντα γεωργραφικής ένδειξης θα αυξήσει την εξωστρέφεια των κυπριακών αρωματικών φυτών και των προϊόντων τους και τις συμμετοχές τους σε εμπορικές αλυσίδες. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας τη δυναμική του κράτου, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης τόσο του πρωτογενούς όσο και του δευτερογενούς μεταποιητικού τομέα των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών μέσω της υπαγωγής τους σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Η αξιοποίηση των φυσικών προϊόντων που παράγει η κυπριακή γη με τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της σηματοδοτεί τη στροφή του κόσμου σε ένα περισσότερο βιολογικά φιλικό και αηφόρο μοντέλο. Συνυφασμένο με φυσικές παραγωγικές διαδικασίες, αναδεικνύοντας τα φυσικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών θα αξιοποιήσει των συνεργασιών τους με άλλους ερευνητικούς φορείς και στη συγκεκριμένη περίπτωση με το ΕΡΚΟ Δήμητρα συμβάλλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.
ταυτοποίηση του κυπριακού διόσμου που επιτεύχθηκε μέσα από τη συνεργασία αυτή, ευελπιστούμε ότι θα συμβάλλει καταλυτικά στην προσπάθεια για διεύρυνση των προοπτικών εμπορίας του, ανοίγοντας παράλληλα τον τρόμο για χαρακτηρισμό και ταυτοποίηση άλλων κυπριακών προϊόντων που παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον. Κλείνοντας, εύχομαι κάθε επιτυχία στην ημερία σου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν ξεκινήσουμε διαλέξεις, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους δύο προσκεκλημένους ομιλητές μας, την Δόκτωρα Ελένη Μαλούπα και τον Δόκτωρα Γιώργο Τσοκτουρίδη. Η Δόκτωρα Ελένη Μαλούπα είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα Βιολογίας και Φυσιολογίας Φυτών του Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών οργανισμών, συμμετέχει σε διεθνή και εθνικά όργανα, όπως την Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας των Εθνικών Εκπροσώπων για τη Διατήρηση των Αυτοφυών Ειδών σε Βοτανικούς Κήπους, για την εφαρμογή της Παγκόσμιας Στρατηγικής για τη Διατήρηση των Ειδών, στη Διοικούσα Επιτροπή της Planta Europa, ενώ ήταν πρόεδρος μέχρι το 2004 και στη συνέχεια μέλος της Ομάδας Εργασίας των Νέων Ορφοκομικών Ειδών. Έχει εργαστεί ως γεωπόνος στο Δενδροκομικό Σταθμό Λαγκαδά, στο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι τακτική ερευνήτρια στο Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Μακεδονίας Θράκης. Είναι υπεύθυνη του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσίων, εθνική εκπρόσωπο σε θέματα διατήρησης των αυτοφυών σε βοτανικούς κήπους και προϊσταμένη σε 8 Ινστιτούτα Φυτικής Παραγωγής της Βορείου Ελλάδος. Επίσης, έχει εργαστεί ως επίκουρη καθηγήτρια στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο ΜΑΙΧ, στο Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Μακεδονίας Θράκης, διδάσκοντας ανθοκομεία και αρχιτεκτονική τοπίου. Η Δόκτωρ Μαλούπα έχει συνολικά 128 δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Επιπλέον, συμμετέχει σε επιτροπές έκδοσης βιβλίων, πρακτικών συνεδρίων και επιστημονικών περιοδικών, όπως το ACTA Horticulture και το Scientia Horticulture. Έχει οργανώσει επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, στα οποία συμμετείχε ως ομιλήτρια και επίσης συμμετείχε σε 34 διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Ο Δόκτωρ Γιώργος Τσοκουρίδης έχει πτυχίο τεχνολόγου γεωπόνου από το Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομείας από το ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης, πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη φυτική παραγωγή από το Wick College University of London και διδακτορικό δίπλωμα με υποτροφία του ΙΚΙ στην ιστοκαλλιέργεια και τη μοριακή γενετική στο Imperial College University of London. Είναι κάτοχος τριών μεταδιδακτορικών τίτλων με αντικείμενο τη μοριακή βιολογία, τη συγκριτική γονιδιωματική και διαγνωστική των βακτηρίων από το Πανεπιστήμιο του Σκράντον στην Πενσιλβάνια. Έχει εργαστεί σε βοτανικούς κήπους στη Γερμανία και στην Αγγλία, ως επιστημονικός συνεργάτης σε ιδιωτικές εταιρείες και στο Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών στον Εργό Δήμητρα, ως επίκουρος και στη συνέχεια αναπληρωτής καθηγητής στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, διδάσκοντας αρχιτεκτονική τοπίου, κυποτεχνία, ανθοκομεία, φυτική παραγωγή και στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο τη γενετική. Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, παρουσιάζοντας τις εργασίες του σε ημερίδες, σε 11 ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, ενώ έχει και 24 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συμμετοχή σε συγγραφή βιβλίων. Είναι αξιολογητής διεθνών επιστημονικών περιοδικών, όπως το Hort Science, το Biotechnology and Biotechnological Equipment, το Journal of Microbiology and Antimicrobials, Biomed Research International και ACTA Horticulture. Καλώ τη Δόκτωρα Ελένη Μαλούπα για την παρουσίασή της.